με Μακρόπουλο. Μακρόπουλος, μια κάθετη παλιά, δεν θα περάσει. Θα κόψουν και στο χώρο του κέντρου και θα πάρουν υπέρ της αναγέννησης Θαλασσιάς. Θα κλέψει ο Ντόκου τώρα όμως. Μπαίνει κάθετα. Για να δούμε Μπονέρης από δεξιά το σούτ, την μπάλα out. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου με το σούτ του Μπονέρη να περνάει ψηλά out. Εφίκλογο εκτελεί το πλάγιο, δυνατά εκτελεσμένο. Για να δούμε ένα σούτ εκεί πολύ ψηλά του Τουργαίδη το σούτ. Πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Μπαϊμάκη. Μακρόπουλος. Θα περάσει Κουλάκου. Ντόκου. Στον Καραδρέα. Αυτός θα μπαίνει, για να δούμε αν θα βγει σέντρα. Βγαίνει σέντρα, καλή είναι. Μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, θα γίνει το σουτ. Γίνεται το σουτ. Η κόντρα, το σουτ από τον Κιλιντάρη, θα κοντράρει μπάλα. Να μια καλή στιγμή για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Θα ξανακλέψουν την μπάλα. Ντόκου τώρα. Μια παλιά αριστερά, για να δούμε. Θα γίνει το σουτ με το δεξί. Νέα ευκαιρία εκεί για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Το σουτ από το Ολάμι. Και τώρα ο Πολιανίδης, νέο γέμισμα. Κεφαλιά, καλή είναι η μπάλα μόλις out. Από τον Καραδρέα η κεφαλιά. Τρεις φάσεις μέσα σε ένα λεπτό για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Όσα δεν έκανε σε όλο το ημίχρονο, τις έκανε μέσα σε ένα λεπτό. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Καραδρέα. Να δίνει στον Κουλάκου. Ντόκου. Κουλάκου. Με τον Αλάμι. Για να δούμε από δεξιά τώρα. Βγαίνει σέντρα. Κεφαλιά του Καραδρέα. Η μπάλα έξω, κάπου κόντρα ρε. Εκεί η μπάλα κόρνερ. Πίσω η μπάλα Καλαϊτζής. Η μπάλα πιο αριστερά Τεφίκογλου. Θα βγάλει τη σέντρα. Μια κεφαλιά εκεί που θα γίνει η μπάλα out. Φεντόπουλος. Ορφανίδης. Για να δούμε. Τρέχει εκεί ο Ορφανίδης να πάρει την μπάλα. Θα καταφέρει να την πάρει εκεί ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα βγει η σέντρα, επικίνδυνη κεφαλιά και γκολ. Γκολ για την ομάδα της Θαλασσιάς 0-1. Ουσιαστικά την πρώτη ευκαιρία, την πρώτη τελική. Σκόρερ ο Γκίγκα για την αναγέννηση της Θαλασσιάς. Παλά πίσω στο Βουτσά, Μακρόπουλος. Λάθος εκεί του Μακρόπουλου και τώρα στην επίθεση με τον Ορφανίδη. Για να δούμε, Ορφανίδης θα κάνει το σούτ εκεί, θα μπλοκάρει ο Μπαϊμάκης για τον Οντόκου. Για να δούμε, Λάμι. Λάμι θα κάνει το σούτ. Πολύ άστοχη μπάλα. Ο Λιανίδης. Για να δούμε εκεί, χώνεται ο Κιλιντάρης και θα καθεί μοναδική ευκαιρία. Δόθηκε εκεί ο Κιλιντάρης ανάμεσα από τους αμυντικούς. Βρήκε την μπάλα, πλάσαρε, αλλά η μπάλα θα περάσει out. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΒΟΣ να ισοφαρίσει. Μια μεγάλη έκπληξη διαγράφεται εδώ στο γήπεδο των Διαβατών με την ομάδα της Θαλασσιάς σε 8 αγώνες να έχει 0 βαθμούς και τώρα προηγείται 0-1. 245 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Ένα γέμισμα. Για να δούμε, περνάει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Θα δώσει τον Ορφανίδη. Για να δούμε λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Αλλάζουν την μπάλα εκεί. Η παίκτη Θαλασσιά. Έρχεται την μπάλα από αριστερά. Θα γίνει το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Μπαϊμάκη. Μια τελική ακόμη. Με το σουτ του Γκίκα. Καραδρέας. Κιλιντάρης. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή και ο Βουτσάς. Θα γίνει σέντρα, κόντρες τελικά, κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Τελείται το κόρνερ. Νέα κεφαλιά εκεί του Καλαϊτζή. Πολλά κόρνερ. Όλα είναι εκμετάλλευτα για τους γηπεδούχους. Την μπάλα πίσω για να δούμε ευκαιρία εδώ. Διαμαρτύρονται για χέρι. Θα μπλοκάρει ο Δαρδανόπουλος. Θα κάνει γρήγορα το βολέ και κόντρα επίθεση.
Για να δούμε ο τερματοφύλακας ζήτησε τη Σαϊβόζη που θα μπλοκάρει ο Μπαϊμάκης. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Καραδρέα, θα κόψουν για ακόμη μια φορά οι αμυντικοί και τώρα προσπαθούν με τον Ορφανίδη να βγουν στην επίθεση. Ορφανίδης. Για να δούμε, μπαίνει, προσπαθεί να αλλάξει εκεί το 1-2. Ορφανίδης θα σουτάρει και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία εδώ για το 0-2. Με τον Ορφανίδη να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Με τον Καπαγιαννίδη. Εκτελείται το corner με πολλά φάλτσα. Και τώρα η λήξη του αγώνα. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Αναγέννησης Θαλασσιάς. Μεγάλη έκπληξη. ΑΕ Βόσμου. Αναγέννηση Θαλασσιάς 0-1 με τον goal στο 64 του Γκίκα. Τελικό αποτέλεσμα. ΑΕ Βόσμου, Αναγέννηση Θαλασσιάς 0-1.